με τον Γιούρις Ντόβτς, τον Ρισάρντα Κουρί, τον Τζιμ Μπιλμπάι, Τζιμ Τόνικ όπως τον λένε οι φίλοι του, τον Γουίλι Ρέντεν και τον Αμερικανό τον Μάικλ Γιάνγκ που μοιράστηκε με τον Ζάρκο Πάσπαλ τον τίτλο του πρώτου σκόρερ. Το μάτς ξεκίνησε η Λιμό στην πρώτη επίθεση με τον Ντόβτς, αγαπημένο φίλο του Πάσπαλ από τα καλά χρόνια της μεγάλης σχολής των Πλάβη. Ο Ρέντεν έχει απέναντί τον Τάρλατς, ο Γιάνγκ 0-0. Και χωρίς πόντο αν προτιμάτε. Πάσπαλι που απέναντί του ποιος άλλος, ο καλύτερος Γάλλος αμυντικός ο Τακουρί. Και το φάουλ. Μετράει το καλάθι όπως δείχνει ο Ντάνκαν. Ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί με 2-0 χάρη στην αυτού μεγαλειότητα του τον Ζάρκο Πάσπαλ που βρίσκεται σε μια από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας του στην Ελλάδα, αλλά για να πούμε την αλήθεια δεν τον θυμόμαστε και ποτέ να ήταν τεφορμέ. Και 3-0. Δεν τον έχουν δει ποτέ να εκνευρίζεται. Σιγάλας για τον Τάρλατς και 5-2 για τον Ολυμπιακό με τον Dragan Tarlats. Ο Ολυμπιακός είχε προηγηθεί 7-6 με τις βολές του Σιγάλα και έχει δεχθεί ένα σερί 6-0. Απαντά ο Σταμάτης, αλλά υπάρχει πάντα το πρόβλημα το rebound. Τώρα ανέλαβε ο Μπιλμπά τον Πάσπαλ και ο Ντακουρί τον Μπέρι. Μπέρι που αναλαμβάνει την πρωτοβουλία, ελίσσεται και 11-14 με αυτό το δύσκολο καλάθι του Walter Μπέρι και με αυτό το κάτι σαν σούτ που διαθέτει. Ξαναβλέπετε την προσπάθεια του Αμερικανού όταν πάρει φόρα και αρχίζει να κάνει τα κόλπα του στον αέρα. Είναι δύσκολο να ανακοπεί. Είπαμε ότι ο Μπιτέρ είναι άστοχος στις βολές, όχι και στα δίποτα. Πάσπαλι που παραλίγο να έπεφτε στην παγίδα να κάνει βήματα, ίσως έκανε κιόλας, δεν τα είδαν οι διαιτές. Σταμάτης, μια ηρωική προσπάθεια αφού δεν είχε άλλη επιλογή και 16-17 με 4 πόντους του Αντώνη Σταμάτη, γεννημένος στη Γουαδελούπη. Άλλωστε οι περισσότεροι παίκτες της Λιμός δεν έχουν γεννηθεί στη Γαλλία και δεν εννοούμε μόνο δύο Αμερικανούς. Ο Ντακουρί έχει γεννηθεί στην ακτή του Ελεφαντόδοντος, ο Εμπαΐα σε κάποια άλλη πρώην γαλλική επικία. Η ώρα του Πάσπαλ, 18-20 τη ρακέτα. Πάσπαλ Λιμός δεν έχει παρά μόνο τον Μπιλμπά. Για να δούμε. Ολυμπιακός βρίσκεται 2 πόντους πίσω, 18-20. Σταμάτης. Μπιλμπά πάνω στον Πάσπαλι που περνάει. Και 20-20 ο Ολυμπιακός σοφαρίζει με τον Ζάρκο Πάσπαλι. Φεύγει με όπλο τι άλλο την άμυνά της. Μια άμυνα που έχει καθυλώσει τον Ολυμπιακό 22 πόντους. Τον Πάσπαλι να έχει πετύχει 9 και τον Τακουρί να επιστρέφει στο μαρκάρισμα του Μαυροβούνιου. Μπέρι, foul goal, 24-29 και δικαίωμα για μία ελεύθερη βολή στον Αμερικανό. Ξανά η προσπάθεια του Μπέρι, εκεί δεν κόβεται πια. Κοιτάξτε εκεί βρίσκει, μηχανεύεται, αυτή είναι η σωστή έκφραση. Το Ολυμπιακό που επαναλαμβάνω ότι χάνει τις μάχες κάτω από τα καλάθια έως τώρα, αν και έχει πιο ψηλό μεσόωρο από τη Λιμός. Ωστόσο ο Αντώνης Σταμάτης θα ευστοχίσει από τη γραμμή των 6-25 και 28-29 ήταν φιλή της ζωής. Έχει το προνόμιο της τελευταίας επίθεσης και έχει την ευκαιρία να περάσει μπροστά. Για να δούμε αν θα είναι γραφτό του να περάσει μπροστά στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου και να ποντάρει βέβαια στην καλή παράδοση ανάκαμψης που έχει στο δεύτερο. Σταμάτης, ακόμα 7 δευτερόλεπτα. Όλα στη διάθεσή του. Μπέρι, ναι, 32-31. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο γύρο στην Ολύμπια Λιουμπλιάνα. Βλέπετε και τα σκόρ 85-88, 88-81. Και στη συνέχεια ο μακρύς δρόμος προς την οκτάδα. Πρώτα με την Εστουτιάντες 73-66, 73-80. Με την Λεβερκούζεν 66-63. 63-1,5 ευρωπαϊκό. Λέμε 1,5 γιατί την ημέρα του τελικού στη Ρώμη, του ημιτελικού μάλλον, πήρε εντολή από την νεοσύστατη σλοβένικη κυβέρνηση να μην παίξει η χώρα του. Ήταν αυτόνομη πριν από μερικές ώρες. Ένα δράμα αθλητικό. Τάρλατς που επιμένει, μετράει το καλάθι.
Και ο Ντάγκαν καταλογίζει και φάουλ στον Τζιμ Μπιλμπά. Ολυμπιακός με το σταμάτη. Μπέρι έχει απέναντί τον Σντόφθορα. Είναι άμυνα ζώνη. Θα το δούμε στην εξέλιξη της επίθεσης του Ολυμπιακού. Σου τριών πόντων του σταμάτη. Και 41-37 από τον Αντώνη Σταμάτη. Ίσως τον καλύτερο παίκτη του Ολυμπιακού. Έχει δεχτεί δηλαδή ένα σερί 8-0. 6 πόντους από τον Σντόφτς και 2 από την Τακουρή. Και όλα αυτά από τη στιγμή που ο Μαλίκοβιτς έκανε την μαγική, όπως αποδεικνύεται, κίνηση να γυρίσει την άμυνα του σε ζώνη, απέναντι στην οποία όμως ο Ζάρκο Πάσπαλ δεν χαρίζεται. 45 όλα σε ένα πολύ μεγάλο μάχη που βλέπουμε 45-48. Ιωαννίδης ετοιμάζει και τον Αργύρη Καμπούρη που έχει ξεχάσει πότε έπαιξε για τελευταία φορά. Είχε ένα σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού. Πάντα σε ζώνη Γάλλη. Από τον Σιγάλα στον Τάρλατ, Ντόμιτς, σου τριών πόντων στη ζώνη. Μπέρι. Επιμένει. Δεύτερη φορά. Και 47-48 από τον πεισματάρι Αμερικανό που έχει πετύχει 13 πόντους, έχει πάρει 4 rebound. 47-50 με τον Ρισάρ Ντακουρί. Που είναι γιατρός. Εννιά λεπτά ακόμα. Πας πάλι πολύ μακριά. Θα κάνει το σούτα το high post. Και 49-50 από τον Ζάρκο Πάσπαλ. Που δεν έχει. Ο Ολυμπιακός επανέφερε την μπάλα από πλάγια. Πάντα σε άμυνα ζώνη η Λιμός. Που προηγείται με 49-50. Ντόμιτς. Ο Ολυμπιακός έχει ακόμα 20 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Μπέρι. Πάσπαλ. Από την κορυφή της ρακέτας, 51-50. Με τον Πάσπαλ που έχω την εντύπωση ότι έχει 3-3 σούτ εναντίον ζώνης. Σταμάτης. Οι Γάλλοι δεν εγκαταλείπουν την άμυνα ζώνης, η οποία τους έδωσε άλλωστε την ευκαιρία να ξεφύγουν από το 42-37 με ένα σερί 8-0. Μπέρι. Γυρίζει. 53 όλα. Δεν ήταν ο πιο ορθόδοξος τρόπος για να εκδηλωθεί η επίθεση του Ολυμπιακού, αλλά δικαιώθηκε. Φορτέ που δεν είναι τυχαίος παίκτης, απλώς βρίσκεται στη σκιά του Ντόπτς και δεν παίζει πολύ, αλλά είναι μόνιμος στην εθνική ομάδα. Μπέρι, εναντίον 5 και 55-56 από τον αληθινό, όπως τον λένε, που φτάνει στους 17 πόντους και φτάρει. Ολυμπιακός με τον Ντόμιτς, ενώ οι δύο ομάδες είναι ισόπαλες με 64 όλα. Ντόμιτς για τον Πάσπαλ. Ολυμπιακός έχει στη διάθεσή του 8 δευτερόλεπτα. Περνάει ο Πάσπαλ, μετράει το καλάθι. Ένα ηρωικό καλάθι, κοιτάξτε τον Πάσπαλ, αντί οποιουδήποτε άλλου σχολείου δικού μας. Κοιτάξτε τον το μεγάλο νικητή που λέγεται Πάσπαλ. Αν μπορούσε ο Στάθης Τσόνος, πραγματικά να ξαναδούμε τι έκανε ο Πάσπαλης σε αυτή τη φάση. Εμπτύσσει στην κυριολεξία. Ίσως, αν ο Ολυμπιακός νικήσει σήμερα, οι υπεύθυνοι του ΤΑΚ να βρήκαν ένα καινούργιο σήμα για τη βιντεοκασέτα που αναφέρεται στην ιστορία του Ολυμπιακού. '67-64 με ήρωα τον Ζάρκο Πάσπαλ. Ήρωα όπως συνέβη εναντίον της Αντάρ, εναντίον του Άρη και εναντίον δεκάδων παιχνιδιών πέρυσι και φέτος. Προσπάθεια του Γιάνγκ να απαντήσει στα 29 δευτερόλεπτα. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι, ένα εκπληκτικό φινάλε. 67 όλα. Πλευρά, ο ίστρος του Πάσπαλ, το θράσος του, αλλά και επιτρέψτε μου την έκφραση, ήταν άλλωστε έκδηλο αυτό το λεγόμενο killer instinct, το δολοφονικό ένστικτο του Πάσπαλ, προσαρμοσμένο βέβαια σε αθλητικές εκφράσεις και όχι τίποτε άλλο. Αυτό ήταν το σενάριο των τελευταίων φάσεων που φέρνουν Ολυμπιακό και Λιμός σε θέση ισορροπίας. 67 όλα
Ο Ιωαννίδης για προφανείς λόγους πέρασε το Λιμιάτι, καθώς περιμένει πίεση. Και έτσι λοιπόν απέστειλε τον Τάρλας, τρεις χειριστές της μπάλας, Σταμάτης, Τόμιτς και Λιμιάτης. 27 δευτερόλεπτα ακόμα. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει, 67 όλα. Ο Ολυμπιακός έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή του. Εάν δηλαδή δεν κάνει το λάθος, στη χειρότερη περίπτωση θα παίξει παράταση. 13 δευτερόλεπτα ακόμα, 12, 10 τώρα, 9. Πάσπαλι κοιτάζει το χρονόμετρο. Σου τριών πόντων από το Μαυροβούνιο. Ναι! 70-67, μια εκπληκτική επινόηση από τον Πάσπαλι. Αλλά ο Ντάνκαν διακόπτει το μάτς και έχει δώσει time out του Ιωαννίδη. Τίποτε το μεμπτό. Αυτός είναι ο Πάσπαλι, κυρίες και κύριοι. Κοιτάξτε εδώ. Θέλει να περάσει, δεν μπορεί. Αποφασίζει, σου τριών πόντων. Την μπάλα αναπάβεται στο καλάθι. Χωρίς καν ταμπλό, χωρίς καν στεφάνι. Έστω με αυτό το στυλ, το περίεργο. Αυτό το στυλ που έχει ομολογήσει ο Πάσπαλι ότι βλέπει τον εαυτό του στο βίντεο και γελάει και ξεκαρδίζεται. Αλλά τελικά, καλά σήμερα. Ο Πάσπαλι είναι... Πορτέ, περνάει ο χρόνος. 2-1. Το σουτ στην εκνοή. Ο Ολυμπιακός νικά. 70-67. Μια πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, κυρίες και κύριοι. Μια νίκη που επιτρέπει στον δευτεραθλητή Ελλάδος, ενώ έχουμε τα συγχαρητήρια του Μαλίκοβιτς με τον Ιωαννίδη, να κάνει το πρώτο βήμα της πρόκρισης.